Την περιμένουν όλοι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί για να κάνουν τα ψώνια της χρονιάς. Οι απίστευτες εκπτώσεις στα καταστήματα δημιουργούν ουρές χιλιόμετρων από πολίτες που πολλές φορές ποδοπατούνται για να προλάβουν τις προσφορές. Μαύρη Παρασκευή ή αλλιώς Black Friday ονομάζεται με τα εμπορικά καταστήματα να ανοίγουν τις πόρτες τους 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Στι 25 Νοεμβρίου έρχεται και στην Ελλάδα η Μαύρη Παρασκευή, αφού φαίνεται ότι αρκετά καταστήματα θα ανοίξουν και θα γιορτάσουν με προσφορέ, εκτόσει και άλλε εκδηλώσει. Ο Εμπορικό Σύλλογο τη Πάντρα, από την πλευρά του, λέει όχι στην Μαύρη Παρασκευή ή αλλιώ Black Friday. Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι όπω είπατε και εσεί, κάτι που προέρχεται από την Αμερική. Θυμάστε ίσως κάτι περιστατικά που πόδιο κάποιοι καταναλωτές 12 τα μεσάνυχτα για να μπουν σε ένα πολυκατάστημα και μια πολυεθνική στις 12 και 5. Η χώρα μας δεν έχει θέση σε όλα αυτά που προέρχονται από την Αμερική και δεν προσφέρουν και κάτι που πραγματικά θα τονώσει τις επιχειρήσεις στην χώρα μας και στην πόλη μας. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Εκτό και προσφορέ υπάρχουν στα καταστήματα σχεδόν όλη τη χρονιά πλέον και ετοιμαζόμαστε δυνατά, μια και έχουμε το διοικητικό μα συμβούλιο την Παρασκευή το βράδυ, για το ερταστικό ωράριο το οποίο θα βγει και θα ανακοινωθεί στου καταναλωτέ μα, οι οποίοι θα είμαστε έτοιμοι να του υποδεχτούμε για τι χριστουγεννιάτικε αγορέ, φτιάχνοντα ένα όμορφο και ορατιστικό κλίμα για την πόλη. Βέβαια, άγνωστο παραμένει το αν κάποια καταστήματα θα ανοίξουν και θα γιορτάσουν και στην Πάτρα. Κάθε χρόνο ο τζίρο μειώνεται όλο και πιο κάτω. Δυστυχώ πλέον. Έχουμε γίνει γραφική, απλά δεν πρέπει να παραδώσουμε τα όπλα, πρέπει να κάνουμε τον αγώνα μας όλοι, να εμπεδώσουμε την παρουσία μας στην αγορά της Πάτρας και της πόλης μας και της χώρας μας και φυσικά να γίνουν και οι απαραίτητες κινήσεις στη συνεργασία με την κυβέρνηση και τους δανειστές ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να γλιτώσουμε κάποιες υποχρεώσεις, να αναστείλουμε κάποιες από τις πληρωμές που κάνουμε μήπως μπορέσουμε και εφοδιαστούμε όλοι με καινούργια εμπορεύματα και με καλύτερες τιμές προς τον κόσμο για να μπορέσει να υπάρχει μια κίνηση και αγοραστική. Φυσικά αυτό προϋποθέτει να ανέβουν οι αποδοχές του κόσμου ή τουλάχιστον να σταθεροποιηθούν, πράγμα που δεν το βλέπω.